Ακούμε διάφορα νούμερα για την αποτίμηση. Αν βάλουμε μέσα και τις πυρκαγιές, ακούγονται νούμερα που περνούν τα 5 και τα 6 δισεκατομμύρια. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, αυτά τα λεφτά μπορούν να βρεθούν? Όντως υπάρχουν σοβαρά θέματα αυτή τη στιγμή. Θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο, επειδή σας άκουγα και νωρίτερα και τον κύριο Χατζημπύρο. Γίνεται μια μεγάλη έρευνα κάθε χρόνο από το World Economic Forum για τα global επιχειρηματικά ρίσκα, τους παγκόσμιους κινδύνους, σε χιλιάδες επιχειρήσεις, CEOs κτλ. Φέτος λοιπόν τα προβλήματα της φύσης και της κλιματικής αλλαγής τα συνέχεια βγαίνουν από τους πρώτους κινδύνους. Λοιπόν, φέτος τα συμπεράσματα, το report του 2023 γράφει για όλες αυτές τις καταστροφές που γίνονται και βάζει δύο λέξεις. While nature collapses. Mm-hmm. Ότι η φύση καταραίει. Και αυτό, επειδή πολύ σωστά είπατε νωρίτερα ότι είναι πρόβλημα ανθρώπινης δραστηριότητας, δεν είναι κάτι που συμβαίνει. Η κλιματική αλλαγή, να το εξηγήσουμε αυτό, είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Διότι, αν ρωτήσετε και τους καθήλυνα αρμόδιους, η κλιματική μεταβολή είναι αυτό που συμβαίνει φυσιολογικά από τη φύση. Όμως, ό,τι οφείλεται στον άνθρωπο είναι κλιματική αλλαγή. Επιτρέψτε μου μόνο να μια μικρή παρένθεση. Η χώρα μας ή η περιοχή μας περιγράφεται στην ετήσια έκθεση που υπάρχει για το επιχειρηματικό ρίσκο? Αυτό είναι διεθνής και βγάζει, δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Μάλιστα. Είναι διεθνής, είναι σε μεγάλες εταιρείες, σε πολλές εταιρείες ανά τον κόσμο, χιλιάδες, για να αποτυπωθεί όσο πιο ακριβώς γίνεται το αποτέλεσμα. Επομένως λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Και εγώ είμαι και από τους ανθρώπους που, αν ανατρέξετε σε παλαιότερες δηλώσεις, θα πω ότι λέω πάντα ότι θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτά θα συμβαίνουν και όλο και συχνότερα. Είναι αυτό που έλεγε και ο κύριος συνάδελφος νωρίτερα, ο κύριος Χατζημπύρος. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε για τα οικονομικά μας λοιπόν? Γιατί εδώ το διατάφτα είναι αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε κάθε φορά να συμβαίνει μια καταστροφή και να ψάχνουμε δισεκατομμύρια ή εκατομμύρια ανάλογα τη ζημιά να αποζημιώνουμε. Υπάρχει βέβαια πάγια στον προϋπολογισμό, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ναι. Ένα κονδύλι που είναι για φυσικές καταστροφές, αλλά δεν καλύπτει αυτά τα νούμερα. Εντάξει. Γιατί πάντα μπορεί να συμβεί ένα σεισμός. Ναι. Όπως παλιά, σε μια κανονικότητα, μιας και έχουμε μάθει να τη λέμε αυτή τη λέξη, υπήρχαν και διάφορα απρόπτα. Ναι. Όμως αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε, και δεν είναι αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε χρόνια, ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και άρα θα έχουμε θέματα με πυρκαγιές, με πλημμύρες, με άλλα σοβαρά ζητήματα που προκαλούνται στην ατμόσφαιρα. Επομένως, αυτά είναι θέματα στρατηγικού σχεδιασμού που θα πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι και θα έπρεπε ήδη να είχαν ξεκινήσει για να δούμε τι θα γίνει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μεγάλο κονδύλι επενδυτικό για τέτοιου είδους υποδομές. Μπορούν οι χώρες να τα διαχειριστούν μόνες τους αυτά τα ζητήματα? Εννοώ οικονομικά να το διαχειριστούν μόνοι. Ναι, είναι παγκόσμια και μιας και μιλάμε για τη δική μας γειτονιά, την Ευρωπαϊκή, πρέπει να το δούμε συλλογικά το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει τόσες καταστροφές, και η Ισπανία και η Ιταλία έχει τεράστια θέματα και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν θέματα. Είπατε νωρίτερα τι είχε προκληθεί στη Γερμανία το 2021. Επομένως, πρέπει να το δούμε ολιστικά, γιατί μπορούμε να μάθουμε ένας από τον άλλον. Τεχνολογίες που κάποιος έχει την τεχνογνωσία να εφαρμόσει ένα σύστημα σε κάποια χώρα, να αντιμεταλαμπαδεύσει σε άλλη χώρα. Αυτά πρέπει να γίνουν συλλογικά. Δεν μπορεί η κάθε μία χώρα από μόνη της να ξεκινήσει να ανακαλύπτει τον τροχό. Υπάρχουν οι τεχνολογίες, υπάρχουν οι μελέτες, δόξα τω Θεώ υπάρχουν επιστήμονες, και εμείς έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες εδώ που μπορούν να μας πούν τι πρέπει να γίνει για να γλιτώσουμε. Δεν θα τα αποφύγεις, αλλά τουλάχιστον να μετριάσεις όλες αυτές τις επιπτώσεις. Είπατε για μεγάλο επενδυτικό κονδύλι σε αυτά τα μέτρα και σε αυτά τα έργα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γιατί ύψους κονδύλι μιλάμε? Ακούστε να δείτε τώρα, αν μιλήσει κανένας ότι πρέπει να γίνουν ειδικές μελέτες που κάποιες υπάρχουν για το πώς πρέπει να γίνουν, όχι αυτά τα αντιπλημμυρικά που συνήθως λέμε, αλλά πώς πρέπει να γίνει διαφορετική η μορφολογία ή τα βουνά, όπως έλεγε ο κύριος Χατζημπύρος νωρίτερα, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες συνθήκες. Μιλάμε για τα κονδύλια για την πράσινη μετάβαση, όπως λέμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά μέσα, καλά είναι αυτά τα κονδύλια για την πράσινη μετάβαση, αλλά πρέπει να το δούμε το θέμα των υποδομών από κάτω, τα οποία δεν τα βλέπω πάρα πολύ. Δηλαδή, η πράσινη μετάβαση
αφορά σε κονδύλια, πώς μπορούν να γίνουν κάποιες επενδύσεις, ας πούμε, σε ψηφιακή, υπάρχει και αυτό το κονδύλι για ψηφιακή μετάβαση, πώς μπορεί να γίνει, παραδείγματος χάρη, τα θέματα της ανακύκλωσης ή κάποια άλλα τέτοια συγκεκριμένα πράγματα, εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά μιλάμε για θέματα υποδομών πια. Τα θέματα της υποδομής είναι τεράστια. Σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή υπάρχει δίωδος που δεν μπορεί να καλύψει τις ποσότητες αυτού του νερού και πρέπει να γίνουν εξκαφές ή κάποιες άλλες, να ανοιχτούν κάποια άλλες δίωδοι για να φεύγουν τα νερά, καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλα τα κονδύλια. Ποιο είναι το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου και τουλάχιστον με την μικρή μου εμπειρία? Είναι τρεις φάσεις τα έργα των υποδομών. Έτσι, είναι ο σχεδιασμός και η μελέτη τους, είναι να βρεθεί χρηματοδότηση και να γίνει κατασκευή. Μιλούσαμε λίγο πριν με τη ΔΕΘ. Το 2013 αποφάσισαν στη ΔΕΘ να αλλάξουν τελείως το προφίλ της έκθεσης, να ανασχεδιαστεί ο χώρος, να γίνουν βιοκλιματικά έργα και όλα αυτά. Είμαστε στο 2023 και δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Είναι στο κέντρο της πόλης, είναι ο ζωοδότης της πόλης θεσμός η ΔΕΘ, είναι μια διεθνής διοργάνωση. 10 χρόνια συζητάνε να οριστικοποιηθούν οι μελέτες, να ανατεθούν τα έργα και να ξεκινήσουν. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Οι θεσμικές λειτουργίες που και να πεις ότι αύριο θέλω να φτιάξω κάτι δεν θα γίνει. Σωστά. Άρα λοιπόν είναι το θέμα του σχεδιασμού από την αρχή. Πρέπει να δούμε κάποια πράγματα από την αρχή. Πρώτα από εκεί ξεκινάμε και μετά πώς μπορούμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, να μην έχουμε μελέτες που κρατάνε 10 χρόνια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια των 10 χρόνων, ούτε καν των 5 χρόνων. Ναι, βέβαια. Έτσι. Άρα πρέπει το μεγάλο στοίχημα, αν θέλετε για μένα, και είναι πολιτικό το σχόλιο αυτό της κυβέρνησης της παρούσας, εφόσον έχουν μπει σε μια σειρά τα δημοσιονομικά δεδομένες και της επενδυτικής βαθμίδας και όλα αυτά, σε ένα επίπεδο τουλάχιστον, το μεγάλο στοίχημα είναι συγκεκριμένα τι θα κάνουμε για τα θέματα των υποδομών και της επίσπευσης των διαδικασιών, ναι, μαζί, ναι, με άλλα ζητήματα βεβαίως που υπάρχουν στην, μάλιστα, κοινωνία και αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Έτσι. Μάλιστα. Αλλά εγώ μένω στο γεγονός ότι δεν είναι θέμα μόνο της Ελλάδας, είναι θέμα ευρωπαϊκό, γιατί, ναι, και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Και μπορούμε να αξιοποιήσουμε, έχουμε την πολυτέλεια τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή να έχουμε αρκετά χρήματα, μάλιστα, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα, που, κυρία Κοταρέδη. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Κοταρέδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη στους πληγέντες.